Έλα εδώ, Σελένη μου. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Πάντα το παθαίναμε αυτό. Ναι, ναι. Με τη Σελένη μου. Πες μου για σένα πώς είναι το να βρίσκεις ξανά εδώ στο πλατό. Τέλεια, Κατερίνα. Μπορώ να λέω πλέον ότι έχω στη λίστα. Πού πηγαίνετε, λοιπόν? Λοιπόν, εμείς είμαστε influencers. Βέβαια είστε. Και πάμε... Εντάξει, είμαστε μετά το My Style Rocks. Κάθε μία... την ίδια, στο ίδιο το ίδιο. Είμαστε καλεσμένες σε ένα event που γίνεται ένα λανσάρισμα μιας σκιάς που είναι πολύ γκλίτερ, ότι έτσι πριν τις γιορτές. Και έχει θέμα disco. Είναι το theme και όλο και τα... πώς λέγεται, τα setup και τα props, ναι. Σελένη, είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Κορίτσια, βαθμολογήστε. Η βαθμολογία είναι, όπως βλέπουμε, εξαιρετική. Τώρα τι να πω, έχετε πάρει 1, 2, 3, 4, 5 τεσσάρια και 3 τριάρια. Από Λεόν έχεις βάλει 3. Είστε πολύ εντυπωσιακές, πραγματικά. Λάμπετε. Εγώ για να βάλω παραπάνω βαθμολογία, ήθελα λίγο πιο περιποιημένα τα μαλλιά της Σελένης και δεν ξέρω αν το καλσόν είναι στο vibe disco, για κάποιο λόγο, να σου πω την αλήθεια. Το pattern του καλσόν ταιριάζει ουσιαστικά με το bell effect εδώ της... Ναι, βλέπω φεγγαράκια, αστεράκια, ναι, από αυτό. Γιατί έπρεπε να έχουμε μία νοητή στο συνάφεια μεταξύ μας, πέρα από τη λάμψη και όλες τις σιλουέτες που έχουμε δημιουργήσει. Mm-hmm. Τώρα, αναφορικά με το μαλλί, είχε αυτό το επιμελώς ατιμέλητο look. Ειδικά εικόνες, ας πούμε, Madeleine Kain ή, ας πούμε, από τη Wonder Woman. Ή, δεν ξέρω, τι προσλαμβάνωσης έχει τώρα ο καθένας. Brigitte Bardot έχει πολύ τέτοιες εικόνες, το επιμελώς ατιμέλητο. Τώρα δεν ξέρω, εννοείται, την κατάσταση που είναι, αλλά έχει το φιλαριστό αυτό. Ναι. Υπάρχει αυτή η διάθεση. Φρέσκο, την αγκάλιασα κι εγώ πολύ δυνατά. Α, ναι, μπορεί να τσαλακώσεις και λίγο. Αλλά μου αρέσει που η μία είναι στο χρυσό και η άλλη στο ασημί. Yeah. Πολύ ωραία εικόνα, μπράβο. Τώρα θα σας στείλω κατευθείαν στην Κριτική Επιτροπή. Αγάπη μου, γλυκιά, καλώς όρισες πάλι.